Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα σύνορα είναι θωρακισμένα και οι ένοπλες δυνάμεις ισχυρές, έστειλε ο Πρωθυπουργός την ώρα που ο Ερντογάν πραγματοποίησε φιέστα με τα μαχητικά του αεροσκάφη. Η χώρα έχει σύνορα και πρέπει να τα προφυλάσει και στη θάλασσα και στην ξηρά. Αυτή την πολιτική, λοιπόν, φίλες και φίλοι, της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, της ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας, μια χώρα η οποία μετρά και πάλι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτή η χώρα είναι μια χώρα σήμερα η οποία πατάει πιο καλά στα πόδια της. Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, επανέρχεται η γνωστή ρητορική για τη Μεγάλη Τουρκία. Hudut güvenliğinin sağlanmasında, yurt içi ve sınır ötesinde, başarıyla icra edilen harekatlarda, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta, hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında, bunların yanı sıra, başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere, Και ενώ ο αναθεωρητισμός στην Τουρκία καλά κρατεί και τόσο για το κυβερνόν του κόμμα όσο και για τον ίδιο τον Ερντογάν, η Αγία Σοφιά προσμετράται στα παράσημα της διακυβέρνησής του, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε μελανή στιγμή στην παγκόσμια κληρονομιά τη μετατροπή της σε τζαμί και δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των Βυζαντινών μνημείων στην Τουρκία. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι θα ενδύνουμε την προσπάθεια σε διεθνές αλλά και διμερές επίπεδο, διπλωματικό επίπεδο, για την προστασία των Βυζαντινών μνημείων στην Τουρκία, τα οποία αποτελούν παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Στην Άγκυρα πάντως, οι σκληροπυρηνικοί δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και του αναθεωρητισμού. Buradan yetkililere sesleniyorum. Günlük hesaplar uğruna, günlük hesaplar, yarın da köşe yazım bunun üzerinedir. Günlük hesaplar uğruna Yunan'la iyi geçineceğim, Avrupa Birliği'ni karşıma almayacağım diye gelecek nesillerin zenginliğini gavura teslim etmeyin.